Σήμερα για μας στα Γρεβενά να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο της Αθήνας. Με τον Δήμαρχο που ελπίζουμε και στη συνέχεια να υπάρχει μια διαρκή συνεργασία πολιτική αλλά και θεσμική, γιατί και εγώ έχω πλέον ένα νέο ρόλο για τον οποίο έχω εκλογή στις τελευταίες εκλογές. Διατέλεσα 3 φορές βουλευτής στο νομό. Και αυτός ο ρόλος πλέον έχει ένα διαφορετικό περιεχόμενο και άλλο είδους υποχρεώσεις. Αλλά όταν έχεις μια εμπειρία και γνώση του πολιτικού κύκλου που κινείσαι και των πολιτικών πραγμάτων, μπορείς να σχεδιάσεις σε άλλο βέβαια διαφορετικό επίπεδο. Είναι ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας. Αθήνα Γρεβενά. Και επειδή αυτή η διαδρομή τώρα από Καλαμάκα για Γρεβενά είναι πολύ εύκολη ως διαδρομή, του χρόνου, τέλος του χρονιάς της επόμενης, θα ολοκληρωθεί και το τμήμα αυτό του βόρειου άξονα, όπως λέμε, και με τα Γρεβενά με την Αθήνα γίνονται πλέον 2 γειτονιές σε 3,5 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα θα έρθει στα Γρεβενά. Το έχω πει πολλές φορές, θα πλημμυρίσει τα Γρεβενά. Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο οδικό δίκτυο, μπορούμε εύκολα να επικοινωνούμε, να μετακινούμε πολιτικές προκειμένου να στηρίξουμε περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και φυσικά να υπάρχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα από την πολιτεία που να βλέπουμε ότι εδώ πρέπει να ανοίξουν έτσι το ενδιαφέρον και να κάνουμε υποδομές ώστε να μείνει ο κόσμος εκεί και να μην σωρεύεται στην Αθήνα ο μεγάλος δήμαρχος και εγώ ένας μικρός δήμαρχος. Αλλά μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία και να κάνουμε και αδερφοσύνη των δύο δήμων, τα Γρεβενά με την Αθήνα, όταν τώρα μάλιστα με τον κεντρικό άξονα είμαστε σε μια ευθεία γραμμή, βλέποντας το χάρτη. Και με την ολοκλήρωση του δρόμου πραγματικά αυτό θα συμβεί. Τι θα θέλαμε δηλαδή από το Δήμο της Αθήνας? Να προγραμματίσει επισκέψεις στα Γρεβενά. Και τώρα με τον δρόμο αυτόν, με καπί, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, διάφορα ιδρύματα που έχει η Αθήνα, και θα μπορούν έτσι να επισκέπτουν τα Γρεβενά, ώστε να στηριχθεί και η τοπική μας οικονομία. Και καταλαβαίνετε, ένας μικρός τόπος, όπως είναι τα Γρεβενά, σε ένα τόσο τεράστιο αστικό κέντρο, μια μικρή μετακίνηση πληθυσμού αμέσως θα δώσει πραγματικά ζωντάνια και ανάσα ζωής. Να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε ο Δήμαρχος της Αθήνας να επισκεφτεί τα Γρεβενά. Λοιπόν, εμείς... Πρώτη φορά Δήμαρχος της Αθήνας. Και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και θα σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία φυσικά στο στόχο που έχετε βάλει. Έχει ο τόπος μας καινούργια πρόσωπα που πρέπει να μπουν μπροστά και να δώσουν μια άλλη προοπτική και μια άλλη, ένα άλλο χρώμα στην πορεία που έχουμε σχεδιάσει από πολύ παλιά και από κάποια στιγμή είχε ξεφύγει από τις βασικές μας αρχές. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο πρόσωπό σας υπάρχει ελπίδα. Καλώς ήρθατε στα Γρεβενά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η συνεργασία μας θα είναι, και αυτό δεν το έχω σχεδίσει, σε αυτά που είπα με το μικρό μας. Δύο γειτονιές, έτσι ακριβώς. Τα Γρεβενά με την Αθήνα γίνονται 2 γειτονιές. Σε 3,5 ώρες. Με άνεση και ασφάλεια. Ευχαριστήσω, κάτι σας ευχαριστούμε να σου πάρουμε και τις πολύ ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε, μας θυμάσαι πολύ. Όχι, είναι, αξίζει τιμή. Συγχαρητήρια καταρχάς και σε σένα για την νίκη, γιατί νομίζω ότι ανοίγει μια άλλη σελίδα στο Δήμο Γρεβενών και χρειαζόταν αυτό και με μεγάλη μου χαρά να προχωρήσουμε κοινές δράσεις και μνημόνια συνεργασίας και αδερφοποίησης. Αλλά νομίζω ότι και κάτι άλλο πιο σημαντικό, αυτό που θέλω να περάσω είναι μια κουλτούρα
γενικά μια προσπάθεια αποκέντρωσης. Διότι το μοντέλο το οποίο είχε επικρατήσει και το οποίο συνεχίζει η κυβέρνηση μιας δημοκρατίας είναι ένα μοντέλο υπερσυγκεντρωτισμού. Είναι υδροκέφαλο αθηναϊκό κράτος, το οποίο πρέπει να αλλάξει και έχει σημασία να μπορεί ο Δήμαρχος Αθήνας να λέει ότι το υδροκέφαλο αθηναϊκό κράτος πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και για να το συνδέσω και με το κομμάτι της υποψηφιότητάς μου και στη δικιά μου την υποψηφιότητα, ο ρόλος ακριβώς της αποκέντρωσης, της τοπικότητας, της συμμετοχής απέναντι στο υδροκέφαλο υπερσυγκεντρωτικό επιτελικό κράτος είναι κομβικός. Γι' αυτό και λέω συνέχεια ότι χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν αρκεί απλά να αλλάξει την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνηση. Και έχει μεγάλη εμπειρία, έχει χρόνια βουλευτής και τα έχει ζήσει. Και περάσαμε πολλά μνημόνια, χρεοκοπίες και είπε η Τρόικα, αν δεν αποκεντρώσετε, θα μπλέξετε σε περιπέτειες. Γι' αυτό χρεοκοπήσατε. Μπλέξαμε τα μνημόνια, χάσαμε λεφτά, χρήματα, τα παιδιά μας έφυγαν στο εξωτερικό. Εσάς ακόμα η περιοχή σας φεύγει ο κόσμος έξω. Μυαλό δεν βάλαμε. Και τώρα είναι μια ευκαιρία. Στις 6 του Οκτώβρη να τα αποδείξουμε ότι θέλουμε να αποκεντρώσουμε. Γι' αυτό ξενοχλεί το και δήμαρχος. Είναι δυνατόν, λένε, να είναι δήμαρχος να τολμάει να κατεβαίνει για πρόεδρος. Οι δήμαρχοι έχουν μάθει να είναι επέτες και όχι πρωταγωνιστές. Και να στηνόμαστε στα υπουργεία για να πάρουν προγράμματα. Γι' αυτό θα αλλάξει. Και θα αλλάξει γιατί ακριβώς και οι δήμαρχοι σηκώνουν ανάστημα όπως εσύ και απαιτούν αυτά τα οποία οι περιοχές τους θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Θέλω πάρα πολύ να στηρίξω τη δικιά σας προσπάθεια με κάθε τρόπο, οπότε θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς όλο το επόμενο διάστημα. Αυτοδιοικητικά μπροστά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και πάλι για την επίσκεψη που μας έκανες. Είναι τιμή και πάλι και να το ξαναπώ. Χαρά και τιμή είναι δικιά μου.